Γεια σου, Τόνια. Θα αλλάξαμε σκηνικό, όπως βλέπετε. Γεια Εδώ σου, ένα, Άννα. σε ένα υπέροχο καναπέ με καλοκαιρινά χρώματα, απαλά, αλλά και έντονα. Δηλαδή, ο καναπές είναι σε ουδέτερο χρώμα, αλλά τα μαξιλάρια mm. μπορούν Έχουμε να είναι Έχουμε τονίσει και έντονα. Στα, τα μαξιλάρια. Γενικότερα, μία... Πολύ εύκολη αλλαγή που μπορεί να κάνει κανεί στο καθεστικό του. Είναι σε ουδέτερου τόνου, βέβαια, η βάση του καναπέ να βάλει έντονα μαξιλάρια και να τα αλλάζει ένα σεζόν. Ανάλογα την εποχή. Αυτό mm. είναι καλό τρικάκι και οικονομικό, yeah. θα έλεγα, γιατί εντάξει, τι κόστο να έχουν τώρα δύο-τρία μαξιλάρια, τα παίρνουν τα Ελλάδα. Όχι, έχει μαξιλάρια από 10 ευρώ, 15, 20. Επομένω, εύκολα και οικονομικά μπορούμε να κάνουμε έτσι, μια ωραία αλλαγή. Λοιπόν, εμεί εδώ ήρθαμε για να σα δώσουμε ιδέε γενικότερα για αλλαγή. Επειδή καλοκαιριάζει και εντάξει, να αλλάξουμε λίγο το μοτίβο του σπιτιού μα, να φύγουν τα, τα μουντά τα χρώματα, να φύγουν ε, τα υφάσματα τα πιο ε, χοντρά, α πούμε, τα οποία τα έχουμε ανάγκη βέβαια το χειμώνα. Έτσι, μην τα πετάξετε, θα σα χρειαστούν του χρόνου. Λοιπόν, η, η εποχή όμω απαιτεί πιο λεπτά υφάσματα, έντονου χρωματισμού ή παστέλ χρωματισμού, αλλά ούτω ή άλλω να μα βγάζουν έτσι μια πιο καλοκαιρινή διάθεση. Πιο ανάλαφρη. Πιο ανάλαφρη. Αυτό μπορεί να γίνουν σε όλα τα δωμάτια. Είπαμε εδώ για ένα καθιστικό, αλλάζουμε τα μαξιλάρια. Για μια κρεβατοκάμαρα, αλλάξουμε τα λευκά ήδη. Το ριχτάρι μα, Κρεβατιού, τα μαξιλάρια μας, τα σεντόνια μπορούμε μας. Μπορούμε να βάλουμε έτσι? μια κουρτίνα πιο λεπτή, πιο αέρινη. Κουρτίνα που υπάρχουν μας... κουρτίνες από ε, 9 και 10 ευρώ το μέτρο, ωραία λεπτά υφάσματα ε, με ωραία έντονα χρώματα. Και μπορούμε να κάνουμε έτσι μια ωραία αλλαγή που αργότερα το χειμώνα πούμε, μπορούμε να, την, να μην ε, μείνει η κουρτίνα στο σιρτάρι. Να τη συνδυάσουμε με ένα ωραίο εξωτερικό φύλλο πιο χοντρό και Χωτρό, να συνδυαστεί σωστά. και να μείνει. Να μην υπάρχουν λύσει, φυσικά. φυσικά. Θα μα δείξει μερικά κομμάτια όμω, γιατί εγώ πίσω στο κατάστημα είδα κάποια πράγματα τα οποία όμω θέλω να τα μοιραστώ μαζί σα. Δροσερά υφάσματα, απαλά χρώματα, σε βάζουν αμέσω στο κλίμα το καλοκαιρινό. Πεταλούδε που από αυτό το καπιτό είναι τέλειο. Πεταλούδες είναι και πολύ στη μόδα. Πολύ Γενικά, στη μόδα η πεταλούδα. Και στα ρούχα μα και στα πολύ. παπούτσια μα και στα κοσμήματά μα. Πολύ. πολύ ωραία είναι αυτά. Είναι κουβαριλί καθημερινό. Βέβαια, να ξέρω ότι πολλά κορίτσια που παντρεύονται τώρα το παίρνουν και για, Υυσικό. για στρώσιμο, ναι. ναι. για να το χαρούνε κι όλα. Υυσικό. Και έχει και την πες βάση που, που το δένεις και με... Ταιριάζει. Επίσης, να πω για τους τηλεθεατές μας που δεν μπορούν να το δουν, ότι είναι ανάγλυφες οι πεταλούδες πάνω και ντυμένες. Δεν μπορεί να Και, και το σεριτάκι, το ροζ που υπάρχει περιμετρικά. Και, αυτό, ναι, και ναι, ακολουθεί ναι. και η μπορτούρα πάλι στο κουβερλί. Δηλαδή, είναι ένα πιο λιτό κουβερλί, αλλά παράλληλα είναι χαρούμενο. Ε, να δείξουμε και αυτό εδώ. Μετά, με το μπουμπουκάκι. Και πολύ, πολύ όμορφο και αυτό. Ε, εδώ κάνουμε μία πρόταση. Η μία επιλογή είναι να το συνδυάσουμε μαζί με το κουβερλί του, γιατί η DAS δίνει μαζί με το κουβερλί και τις μαξιλαρωθήκες. Επομένως, μπορεί κάποιος να κάνει ένα ωραίο σετ παίρνοντα το κουβερλί ή μπορεί να το συνδυάσει με αυτήν την ωραία πικέ κουβέρτα. Μάλιστα. Είτε σε ροζ, είτε σε πράσινο, είτε σε μπέζ. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικίλια και σε πικέ κουβέρτες που ε, μπορεί να συνδυαστεί. Και το πουά είναι πολύ ωραίο εκεί, το μοβ. Πάντα mm. κλασικό χρώμα το Μόβ, πάντα θα υπάρχει στο πυροδομάτι, αγαπημένο. Να σας πω ότι είναι δύο όψεων. Η άλλη του πλευρά είναι καρό. καρό ναι. Επομένω μπορούν να κάνουν και ένα συνδυασμό στο γύρισμα. Κάνει καρό το κουβερλί, μπορούν να το έχουν και να το χρησιμοποιήσουν και από τις δύο πλευρέ. Μάλιστα. Και άλλο ένα κουβερλί εδώ είναι σε έντονα χρώματα. Μαρέλια. Ε, τυρκουάζ με λαχανί. Κουβερλί πιο πολύ για ένα υπνοδωμάτιο εφηβικό θα έλεγα. Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν και χρώματα τέτοια. Χαρούμενο τα... όμως πάντα. Έτσι. Χαρούμενο, ναι, πολύ χαρούμενο. Και βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία και πίσω σε κουβερλί, με τριαντάφυλλα. Γενικότερα το μοτίβο που κυριαρχεί είναι το λουλούδι. Είναι πάρα πολύ στη μόδα. Εκεί και τι πιο ε, χαρούμενο εντάχει, να βλέπουμε βάλω, λουλούδια. ναι, όντω. Ε, χρώματα πολλά. Το λιλά κυριαρχεί πάρα πολύ. Και τα γήινα χρώματα και το τυρκουάζ φέτο έχει έρθει πάλι στη μόδα. Πολύ ωραίο και μάλιστα, το τυρκουάζ. Η σημασία έχει, παιδιά, η ανανέωση. Μπορεί να σα αρέσει το τυρκουάζ, να το έχετε βαρεθεί όμω κάποια στιγμή. Βάζετε ένα λιλά. Βάζετε ένα μπεζάκι, ξέρω εγώ, σε συνδυασμό με φούξια. Εγώ σα έβγαλα και κάποιε κουρτίνε να μάλιστα. Δείτε γι' αυτό που λέγαμε πριν. Τώρα αυτή είναι μια κουρτίνα η οποία μπορεί να μείνει και μόνη τη. Δεν χρειάζεται. Ειδικά καλοκαίρι, και εγώ πάντα προτείνω να μπαίνει ένα φύλλο για να είναι πιο εύκολο και στη χρήση του. Επομένω, τώρα μια τέτοια κουρτίνα τη Γκίλα Ρο μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία με το συγκεκριμένο κουβερλί, μια και έχει πολλά ωραία και έντονα Έτω, χρώματα. Έχει μέσα το, το φούξι, α πούμε. Έχει το φούξι, το, πράσινο, το πράσινο. που τα έχει και εδώ τις αποχρώσεις του λιλά mm -hmm. και για τους πιο τολμηρούς μπορούν να βάψουν και τον τοίχο τους ένα χρώμα σε λιλά ή με ρίγες ή κάποιος που μπορεί να θέλει να βάλει μια ταπετσάρια σε αποχρώσεις αυτές. Και τα βουαλάκια που σου έλεγα που είναι στα 1 ευρώ είναι τα συγκεκριμένα, είναι αυτά εδώ. Βλέπεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Μάλιστα. Υπάρχουν τα πιο γίνα και τα έντονα. Είναι εδώ. Ναι. Ή μπορεί να κάνει ένα συνδυασμό δύο έντονων χρωμάτων. Δηλαδή μπορεί να βάλει το λαχανί και να το συνδυάσει με ένα μοβ. Να κάνει αυτό το συνδυασμό. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, γιατί είναι ναι, τα δείγματα ναι. μικρά. Αυτό το συνδυασμό. Βάλιστα. Και να κάνει, ναι μεν κάτι οικονομικό, αλλά κάτι πολύ εντυπωσιακό παράλληλα. Ξέρετε, η Τόνια εδώ δεν είναι μάλλον... Θα τη βρείτε βέβαια εδώ στο κατάστημα, εννοείται. Αλλά δεν θα τη βρείτε μόνο για να σας πουλήσει. Θα, θα τη βρείτε Ελιοίτε. για να σας πει ιδέες. Αυτό σύμφωνα... είναι η αρχή μας. Ακριβώς. Αυτό είναι η αρχή μας. Να σας μας. πει ιδέες, να σας σχεδιάσει το πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Να το δείτε πριν ακόμα ας πούμε, το βάλετε στο χώρο σας. Και τι να σας πω, εγώ την εμπιστεύομαι απόλυτα και σας συμβουλεύω Μα... να το κάνετε και εσείς. Όσο όμορφο και να είναι. είναι το οτιδήποτε, αν δεν μπει σωστά στο χώρο, το έχουμε πει πάρα ακριβώς, πολλές φορές αυτό, ακριβώς. δεν θα δείξει ωραία. Όσο και ακριβό να είναι, δεν είναι, είναι ανάγκη να ναι, είναι και κάτι γιατί ακριβό. Και εμεί που δεν είμαστε ειδικοί, α πούμε, να μπαίνουμε σε αυτά τα επικίνδυνα μονοπάτια τη διακόσμηση που για μένα, παιδιά, είναι εφιάλτη, πραγματικό εφιάλτη. Δεν έχω ιδέα το τι ταιριάζει με τι. Οπότε, με κλειστά μάτια, εδώ, στο κύριο Σδεκό με την Τόνια, θα τα βρείτε μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν είναι για να με ευχαριστήσει, λέω την αλήθεια, γιατί νομίζω ότι το ξέρουν ήδη και οι πελάτε σου που έχουν ναι. φύγει από εδώ ναι. ικανοποιημένοι. Έχουν φτιάξει Έχω πάρα πιστεύω. πολύ όμορφα σπίτια, καλόγουστα, τα οποία τα χαίρονται κιόλα. Δεν είναι Έτσι. μόνο Αυτό εμφάνιση, είναι. είναι και θέμα χρήση. Λοιπόν, Άλιστα... ε, ε, να σα δείξουμε εν ώψη καλοκαιριού και πολλών γάμων που γίνονται, να δείξουμε και κάποια νηφικά ρηχτάρια και κάποιε προσφορέ. Δεν <χει> θα βέβαια. Δηλαδή. Και ήρθε η ώρα να πείτε yes I do. Το είπατε, τελείωσε. Μετά πρέπει να στρώσετε κρεβάτια εδώ. <χει> <χει> θα μπείτε σε έξοδα, δεν λέω. Αλλά αν κάνετε σωστές επιλογές από τα σωστά καταστήματα, να προτιμάτε ντόπια καταστήματα, το λέμε πάντα, να ενισχύουμε την τοπική μας αγορά, τους δικούς μας ανθρώπους, που και αυτοί θα έρθουν πάλι με τη σειρά τους να ενισχύσουν και εμάς. Λοιπόν, Νηφικά ριχτάρια και όχι μόνο, βλέπω εδώ μπροστά μου όλο το σετ Βλέπεις που θα στολίσει την νηφική κραβατοκάμαρα. Ε, σας έχω κάνει εδώ τρεις διαφορετικές προτάσεις. Είναι, η μία είναι αυτή εδώ με το ρόμβο σε καπιτονέ. Το ίδιο σχέδιο ακολουθεί και στο κουβερλί. Ε, οι περισσότερα, τα περισσότερα νέα κορίτσια πλέον θέλουν πιο λιτέ επιλογέ, πιο λιτά κουβαρλί για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν και μετά. Επομένω, αυτό το μήνυμα το λάβανε και οι εταιρείε και τα καινούργια του κουβαρλί πλέον είναι πιο απλά, πιο λιτά. Ε, και πιο εύκολο συνδίαστα. Ε, καιρός ήταν, γιατί παλιά τα βάζαμε και τα πετούσαμε μετά. Για ναι, ναι, Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί πελάτε μα οι οποίοι τα θέλουν στολισμένα και μπορούν να βρουν και το πιο ιδιαίτερο, το πιο στολισμένο, ε, α, ανάλογο το τι θέλει Φωστά. ο κάθε πελάτη πάντα. Ε, έχουμε βγάλει λοιπόν μία προσφορά, τη Γκίλα Ρο, τα δύο ακριανά που βλέπει ε, Άννα Κουβαρλί. Αυτό με το λουλούδι και αυτό εδώ με το ρόμβο. Είναι σε τεφτά τεμαχίων. Έχει δηλαδή πάνω σε κάτω σέντονα, που έχει το σεντόνι και οι διακοσμητικέ που έχει το κουβαρλί. Yeah. Και είναι στα 250 ευρώ όλο το σεπτόν, 7 τεμαχίων. Είναι μια πάρα Μάλιστα. πολύ καλή προσφορά και Τα ένα επίσημο προϊόν. Και βλέπετε την εκπομπή μα αύριο πρωί-πρωί τηλέφωνο να το κλείσετε, γιατί Λέχει Λέχει δεν έχει και πολλά κομμάτια. πολλά κομμάτια Λέχει, ε, είναι όμως πάρα πολύ ωραία και σαν ποιότητα. Εδώ έχουμε ε, φέρει και ένα λίγο πιο στολισμένο, πιο ε, ιδιαίτερο, με, με κεντυμένε πουλιέ. Βέβαια και εδώ δίνουμε την εναλλακτική ε, να βγαίνει με οργάντζα που υπάρχει και μένει το κουβαρλί ε, πιο λιτό, πιο, πιο λιτό, απλό, πιο, πιο ευκολοφόρητο ε, ε, για να μην ε, έχει όλο το κουβαρλί με στρά και με πουλιέ που δεν είναι εύχριστο όπω καταλαβαίνει για να ε, κοιμηθεί. Το έχει μόνο διάσημα. για στόλισμα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα λευκά είδη όσον αφορά του νηφικού γάμου, πετσέτε, μπορνούζια που είναι έτσι λευκά, με κάποιε πούλες πολύ διακριτικέ. Σε ένα τέτοιο κουβαρλί απλό, κάποια κοπέλα που θέλει έτσι να δώσει ένα ύφο λίγο διαφορετικό, μπορούμε να τη φτιάξουμε με μαξιλαράκι από σβαρόσκι, τα οποία είναι εύκολα να τα βάλει, oh, να τα βγάλει, yeah. να τα βάλει yeah. στο yeah. σαλόνι σου, αν θέλει μετά, που μπορεί να τα ρίξει εκείνη την ημέρα του κρεβατιού. Είδατε που σα είπα εδώ, ιδέε μπόλικε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τόνια. Εμεί όμω συνεχίζουμε, Έτσι, δεν φεύγει κανεί, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σα παρουσιάσουμε.